Με το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΤ βρισκόμαστε πάνω σε πολεμικό μεταγωγικό σκάφος των Λιβανικών Αρχών. Τέσσερις ημέρες μετά, ακόμα διασώστες από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών 12 άντρες των ΕΜΑΚ, προσπαθούν να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Το 70% του οστικού κύματος, σύμφωνα με τους ειδικούς, διοχετεύτηκε στη θάλασσα. Σε διαφορετική περίπτωση, ολόκληρη η Βηρυτός θα είχε καταστραφεί. Στη Βηρυτό, ολόκληρη την ημέρα συναντάς νέους ανθρώπους να καθαρίζουν τους δρόμους. Εθελοντικές ομάδες μοιράζουν νερό και τρόφιμα. Οι κάτοικοι όμως, αυτό που ζητούν είναι υλικά για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους.